Θα δούμε την πραγματική θέση στην οποία βρίσκεται εδώ και 2 ώρες ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταφορικά το έχουμε δει πολλές φορές και το έχουμε πει. Κυριολεκτικά βλέπετε εδώ τον κύριο Τσίπρα να μπαίνει μέσα. Λοιπόν, θα ξαναδούμε το πλάνο, διότι του αλλάζουν θέση όπως φαίνεται. Μπαίνει ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, συνοδευόμενος από ένα πολύ στενό του συνεργάτη. Αλλαγή, λέει στην κυρία Μέρκελ. Αλλαγή, του λέει η Γερμανίδα καγκελάριος. Του δείχνουν τη θέση στην οποία θα κάτσει. Κάθεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και αν προσέξετε, ο κύριος Τσίπρας είναι πραγματικά στη γωνία. Δεξιά και αριστερά του οι θέσεις είναι κενές. Αυτό το τραπέζι άλλωστε είναι για 28, όχι για 19. Είναι όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν και σε αυτή τη γωνία του τραπεζιού ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η κυριολεκτική θέση στην οποία βρίσκεται αυτές τις ώρες. Ο Πρωθυπουργός έχοντας απέναντί του τους υπόλοιπους 18 και ελπίζοντας ότι τουλάχιστον στις τοποθετήσεις τους κάποιοι εξ αυτών, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ολάντ ή ο κύριος Ρέντζι, ή ο κύριος Γιουνκέρ, ο πρόεδρος της Κομισιόν, θα διαφοροποιηθούν στις τοποθετήσεις των πολύ σκληρών φωνών που ακούγονται. Έλλη, πώς φαίνεται το πλάνο αυτό? Εντάξει, είναι σοκαριστικό.